Τη Λευκάδα θα επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπογραφή της σύμβασης για τον αγωγό ίδρυυσης Άρτας Πρέβεζας Λευκάδα. Ένα σημαντικό έργο για την περιοχή, ενώ στην συνέχεια θα έχει σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της περιοχής. Λίγο πριν έφτασε στον οδικό άξονα Άκτιο Λευκάδα στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκεί θα συναντήσουμε σε λίγο τον απεσταλμένο μας Κώστα Παπά από το Ήμαΐστρος. Έφτασε λίγο πριν τη μία ακριβώς ο Πρωθυπουργός στην περιοχή και στην συνέχεια βέβαια θα βρεθεί στην Λευκάδα, στο νησί της Λευκάδας για αυτό το σημαντικό έργο για την ίδρυυση του νησιού. Θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς της περιοχής. Του ετοιμάζουν μία υποδοχή στην Λευκάδα, ακριβώς την ώρα λοιπόν που θα φτάσει. Πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Παπά και να ακούσουμε τα όσα γίνονται αυτήν την ώρα. Μόλις έφτασε ο Πρωθυπουργός Κώστα. Ναι, Νατάσα, βρισκόμαστε εδώ στον κόμβο Αγίου Νικολάου, που αυτή τη στιγμή παρουσία τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έφτασε πριν λίγο και ενημερώνεται για την εξέλιξη των εργασιών στο δρόμο που θα συνδέσει το Άκτιο με τη Λευκάδα και επίσης την Αυραγγία Οδό με τη Λευκάδα. Ένα έργο σημαντικό για την περιοχή, αφού ο όγκος των οχημάτων πλέον που διέρχεται από αυτό το σημείο είναι τεράστιος, που κάνει τις διακοπές ο κόσμος στο νησί της Λευκάδας. Μετά από εδώ ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Λευκάδα, εκεί όπου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα υπογράψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο της ίδρυυσης, για την έναρξη του αγωγού και το έργο της ίδρυυσης που θα λύσει το πρόβλημα της συντροδότησης στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα και στο Μεγανήσι. Βλέπουμε, Κώστα, και την όλη κινητοποίηση αυτή την ώρα πίσω σου, γιατί όπως είπαμε μόλις έφτασε ο Πρωθυπουργός, για λίγο θα μείνει εκεί, δεν ξέρω αν ήδη φεύγει και θα κινηθεί προς την Λευκάδα, για πολύ λίγο ήταν αυτή η στάση στα έργα. Ήδη έχει αποχωρήσει και κατευθύνεται προς τη Λευκάδα, εκεί όπου θα υπογραφεί η σύμβαση της υδροδότησης του νησιού. Οπότε και εμείς θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί της Λευκάδας και στις υπόλοιπες ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού. Και επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Θυμίζουμε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται στην Λευκάδα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με την συνάδελφο Βιβιάνα Βαρδί για να μας δώσει τις λεπτομέρειες από το ilevkada.gr. Να την καλωσορίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βιβιάνα. Καλό μεσημέρι. Μόλις έφτασε, αυτή την ώρα έφτασε ο Πρωθυπουργός στην κεντρική πλατεία της παραλίας στο Λευκάδα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Σταϊκούρα. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, αφού συναντήσει τον κόσμο που τον περιμένει στην είσοδο της πόλης, θα βρεθεί στο διοικητήριο, όπου εκεί θα είναι παρόν και γι' αυτό άλλωστε και η επίσκεψή του, στην υπογραφή της σύμβασης για το τεράστιο έργο που θα αφορά τρεις νομούς, την Άρτα, την Πρέβεζα και τη Λευκάδα, της κατασκευής του αγωγού ίδρυυσης. Ένα έργο 141 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο κυριολεκτικά θα σώσει τους τρεις αυτούς νομούς σε ό,τι αφορά το νερό, με το οποίο έχουν σοβαρό πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός έκανε μία στάση πριν φτάσει στη Λευκάδα, στον κόμβο του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ένα χωριό πριν τη Λευκάδα. Εκεί ακριβώς που τελειώνουν και τα έργα της πλήρους σύνδεσης της Αμβρακίας με την Βόνησα, ενημερώθηκε για το τι συμβαίνει, για το ποια έργα, για το ποια κομμάτια έχουν δοθεί, ποια απομένουν ακόμα και από πού θα περνάει ο αγωγός ίδρυυσης. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, έναν-έναν ξεχωριστά. Και τώρα έφτασε μόλις πριν λίγο, όπως είπαμε προηγουμένως, στη Λευκάδα, όπου θα συνεχιστεί η επίσκεψή του στο διοικητήριο. Βιβιάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε και ρεπορτάζ και στο Δελτίο Ειδήσεων και θα έχουμε και απευθεία σύνδεση με το νησί της Λευκάδας. Ευχαριστούμε πολύ και επανερχόμαστε και στον Κώστα Παπά, καθώς όπως ακούσαμε και από την Βιβιάνα λίγο νωρίτερα, είναι πλέον στο νησί της Λευκάδας ο Πρωθυπουργός και βέβαια περιμένουμε σε λίγο, Κώστα, να πέσουν και αυτές οι υπογραφές. Ναι. Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είδαμε και νωρίτερα τα πλάνα που μας εξασφάλισες.
Είναι τα πλάνα αμέσως με το που φτάνει στα έργα αυτά που βλέπουμε τώρα, τα πλάνα που μας εξασφάλισες λίγο νωρίτερα, Κώστα, και βλέπει έτσι τα έργα και ενημερώνεται για την πορεία τους ο Πρωθυπουργός. Ένα έργο που αναμένεται το Πάσχα του 25 να έχει ολοκληρωθεί. Αφορά τη σύνδεση του ακτίου με τη Λευκάδα και την Αυρακία οδό επίσης με τη Λευκάδα. Ένα έργο το οποίο θα λύσει πολλά προβλήματα στη μετακίνηση των πολιτών στο σημείο, αφού τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ωραίες χιλιόμετρων πλέον για το νησί της Λευκάδας. Τους επισκέπτες να έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, να σε ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά και για τις συνδέσεις που μας έκανες και για τα πλάνα που βλέπουμε αυτή την ώρα. Και όπως είπαμε, θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ και το βράδυ στο δελτίο μας.